Η ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου εκδίδεται για 12η χρονιά και αποτυπώνει τις εξελίξεις και τις διαφοροποιήσεις που έχουν συμβεί στον κλάδο του εμπορίου, εξετάζοντας ιδιαίτερα τις εξελίξεις στις μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, η έκθεση επιχειρεί να αναλύσει τις διαχρονικές μεταβολές που υφίστανται βασικές παράμετροι συνιστώσεις του κλάδου, όπως η απασχόληση, η κερδοφορία, η ρευστότητα, οι πωλήσεις των επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ιδιαίτερα δυσμενή σε όλα τα πεδία στα οποία αναφέρεται η έκθεση. Η ύφεση στο σύνολο του κλάδου καταγράφεται σημαντική και μάλιστα ανεξάρτητα του μεγέθου της επιχείρησης. Η βαθιά οικονομική κρίση έπληξε την εμπορική δραστηριότητα σε όλη της την έκταση. Κύρια χαρακτηριστικά είναι η απτώση των κύκλων εργασιών, η επιδείνωση της κερδοφορίας και η συρρήκνωση της κεφαλογικής βάσης του εμπορίου. Είναι προφανές ότι το εγχώριο και διεθνές οικονομικό περιβάλλον έχει σοβαρές επιπτώσεις και στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Για πρώτη φορά μειώθηκαν, όπως υπογραμμίζεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στις ανώνυμες εταιρείες ΕΠΕ, ενώ επενδυτική άπνοια επέδειξαν περίπου 9 στις 10 ομόρυθμες και ετερόρυθμες εταιρείες τη διετία 2010-2011. Τον τελευταίο χρόνο το εμπόριο απόλυσε 93.500 θέσεις εργασίας, συγκεντρώνοντας μόλις 673.400 απασχολούμενους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η απασχόληση στο εμπόριο διαμορφώθηκε κάτω από τις 700.000 θέσεις για πρώτη φορά από το 1999. Οι μικρές επιχειρήσεις επιδεικνύουν μεγαλύτερες αντιστάσεις σε σχέση με τις ανώνυμες εταιρείες και ΕΠΕ σε θέματα μείωσης του προσωπικού τους, επιδεικνύοντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, καθώς περίπου το 80% εξ αυτών δεν προέβησαν στην εύκολη λύση της αποψήλωσης του εργατικού τους δυναμικού, αλλά επέλεξαν να διατηρήσουν ανέγκυχτο το απασχολούμενο προσωπικό τους. Για δεύτερο συνεχόμενο έτος, οι ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις σε ποσοστό 55,5% επιδεικνύουν την προτίμησή τους στη διάθεση εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων. Μια τάση η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη για τις ανώνυμες εταιρείες και ΕΠΕ, οι οποίες εμφανίζουν σημάδια μείωσης της εμπιστοσύνης τους στα εντός των συνόρων παραγόμενα προϊόντα. Η στροφή αυτή μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην αγωγή εμπορευμάτων από ξένους προμηθευτές εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα. Η ρευστότητα, ένα από τα βασικότερα επιχειρηματικά εργαλεία, όπως ήταν αναμενόμενο, υπέστη μια τρομερή επιδείνωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, καταδεικνύοντας για πολλωστή φορά στην ασφυξία του εμπορίου. Τόσο στις πωλήσεις όσο και στον κύκλο εργασιών, οι περσινές προβλέψεις των επιχειρήσεων για το 2012 απέχουν από τις φετινές εκτιμήσεις για το ίδιο έτος. Περίπου 8 στις 10 επιχειρήσεις εκτιμούν ότι τα βασικά μεγέθη τους θα χειροτερεύσουν σε σύγκριση με αυτό που προέβλεπαν πέρυσι. Οι φετινές τους προβλέψεις για το 2013 φαίνεται να έχουν αφομοιώσει το αρνητικό κλίμα και το οικονομικό αδιέξοδο, αφού 7 στις 10 επιχειρήσεις προβλέπουν νέα επιδείνωση των πωλήσεων και των κερδών τους.